Θέλω να ευχαριστήσω την κάθε μία και τον καθένα σας χωριστά. Σήμερα έχουμε την τιμή να μας προσφέρει η Ειρήνη Κουλιζόη η παρουσίτσα της γνώσης της. Είναι τηλοκόμος. Έχει μαζί της και το Δημήτρη το Χρήστο. Θα μας δείξουν πώς γίνεται το γιαούρτι και το τυράκι. Στείλαμε το Μητσοφώτη και του Γιώργου του Μακρύδη να αρμέξουν τα πρόβατα της Λένης και του Δημήτρη του Τζαβέλα και να τι έρχονται. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι ωραία πράγματα μας φέρνετε. Σας φέραμε και μια κουλούρα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με τα χεράκια σου. Εννοείται, ναι. Ωραία. Τέλεια. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ειρήνη Κουλιζόη. Βρίσκομαι σήμερα εδώ με συγκίνηση, γιατί και εγώ έχω ρίζες από αυτόν τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και το Σύλλογο και κυρίως εσάς που διαθέσατε το απόγευμά σας να είστε μαζί μας. Είμαι σίγουρη, όπως και εσείς, ότι αυτό που θα κάνουμε απόψε, κανείς δεν το βλέπει για πρώτη φορά. Οι περισσότεροι από όλους έχουμε μνήμες από τους γονείς μας, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, το γιαούρτι στο σπίτι, το τυρί, το παραδοσιακό, γεύσεις και αρώματα που μας θυμίζουν άλλες εποχές. Και πιστεύω, γι' αυτό είμαστε σήμερα έτσι όμορφα όλοι μαζί και θα γίνουμε μια ακόμη πιο όμορφη παρέα. Γιατί η διαδικασία που θα κάνουμε απόψε το τυρί θα είναι υπερασφαλής, γιατί παστεριώνουμε το γάλα, για να μπορούμε και να το δοκιμάσουμε. Όσοι βέβαια το επιθυμούν. Λοιπόν, όσο μέχρι εσείς να έρθείτε εδώ, τι έχουμε κάνει εμείς. Κάναμε την παστερίωση του γάλακτος. Το γάλα είναι φρέσκο, να πω. Το πήραμε φρεσκοαρμεγμένο. Αλλά οι λόγοι υγιεινής επιβάλλουν το νοπό γάλα να παστεριώνεται πριν από κάθε του χρήση. Παστερίωση, με πολύ λίγα λόγια, σημαίνει ζεσταίνω το γάλα στους 63 με 65 βαθμούς για 20 με 30 λεπτά, σταθερά. Εφόσον πιάσω αυτήν τη θερμοκρασία και για αυτήν τη χρονική διάρκεια, των 20 με 30 λεπτών, αμέσως το κρυώνω για να ακολουθήσει η διαδικασία πήξης. Παλιά δεν χρειαζόταν ή χρειαζόταν, αλλά δεν το κάνανε. Δεν υπήρχαν και τα μέσα, δεν υπήρχε ίσως και τόσο η γνώση, αλλά και οι οργανισμοί των ανθρώπων είχαν μια ανθεκτικότητα και προς τα μικρόβια και ως προς το γάλα και δεν τους πείραζε. Είχε όμως κάποιους κινδύνους. Εμείς σήμερα το κάνουμε για ασφάλεια. Εκεί λοιπόν στους 40 βαθμούς, αφού παστεριώνουμε, θα ξαναρίξουμε μέσα στο γάλα μας κάποια καλά μικρόβια πλέον, για να το εμπλουτίσουμε, γιατί η θερμική επεξεργασία του έχει στερήσει κάποια καλά μικρόβια για την κυροκόπηση. Είμαστε λοιπόν εδώ εμείς στους 40 βαθμούς. Και θα βάλουμε την καλλιέργεια. Καλή.
το εμπόριο κυκλοφορούν πάρα πολλές πτυχές. Έτσι. Υπάρχουν οι βιομηχανοποιημένες, που εκεί δεν υπάρχει λέξη φυσική, και υπάρχουν και σαν καλλιόραφτη ωκεανός σταυρός που γράφει επάνω τη λέξη φυσική. Φυσική τι σημαίνει? Ότι όντως έχει πάρει τα ένζημα από στομάχι νεαρού ζώου πριν απογαλακτιστεί. Επιλέξαμε μία από όλες και αυτήν θα χρησιμοποιήσουμε στο σημερινό μας τυρί. Εδώ έχουμε ένα καζάνι το οποίο είναι με διπλό τείχωμα. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει στο σπίτι του τυρί, περισσότεροι έχουμε μία κατσαρόλα, τη βάζουμε στην... καλό είναι να το γάλο, ό,τι το κάνουμε, να το κάνουμε σε μπεν μαρί. Αυτό γιατί? Γιατί το γάλα όπου έρχεται σε επαφή με μεγάλη θερμοκρασία, η ποιότητά του χάνεται, γιατί οι πρωτεΐνες που περιέχει μέσα όταν εκτίθονται σε υπερβολική θερμοκρασία καταστρέφονται. Γι' αυτό προτιμούμε πάντα να βάζουμε μία κατσαρόλα μέσα στην άλλη. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό σε όλα τα σπίτια. Αναγκαστικά πάμε στη μία κατσαρόλα. Παλιότερα που δεν επαστερίωναν ο κόσμος και κάνανε το τυρί κατευθείαν όπως έβγαινε από το ζώο, το κρατούσαν σε ορίμανση απαραίτητα 3 μήνες για να είναι ασφαλές για να το καταναλώσουν. Αυτό γιατί? Αυτό διότι στους 3 μήνες που οριμάζει το τυρί δημιουργείται μια χημεία η οποία... στην οποία πέφτει το pH, παράγεται γαλακτικό οξύ και αυτό καταστρέφει οτιδήποτε μικρόβιο τυχόν έχει περάσει μέσα στο γάλα από την αρνηγία, από τα δοχεία, από το περιβάλλον. Και έτσι μετά τους 3 μήνες μπορούμε και το τρώμε όλοι, και το τρώμε όλοι άφοβα. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Δεν μπορούν να πούνε οι πολύ ειδικοί που ασχολούνται με τα μικρόβια ότι κάποιο, ένα-δύο από τα σπόρεα των μικροβίων έχει σκοτωθεί με την τρίμενη ορίμανση. Υπάρχει περίπτωση, με πολύ μικρό ποσοστό βέβαια, να έχει περάσει και μετά την τρίμενη ορίμανση. Όταν λοιπόν μιλάμε για οικιακή τροκόμηση, για να είμαστε όλοι ασφαλείς, καλό είναι να παστεριώνουμε. Φτάσαμε στην επιθυμητή θερμοκρασία, και ρίχνουμε, την πιθιά. Η οποία είναι, να πούμε πάλι. Η οποία είναι φυσική. Το σταυρώνατε? Να το σταυρώσουμε, το έτοιμο έτσι δεν λέει? Να το σταυρώνουμε, δεν το φτύνουμε κιόλα. Όχι, δεν θα μολύσεις. Το σταυρώνουμε μάνα του εφτάζουμε. Αφού λοιπόν κάναμε τη διαδικασία της πιτιάς, θα περιμένουμε 45 λεπτά. Ναι. Και τους παλιούς, μας ενδιαφέρει από τους παλιούς να ακούσουμε, να δούμε πώς το κάνανε, τι κάνανε. Ναι, ό,τι θέλουν. Θυμάμαι μια έκφραση του πατέρα. Αυτός φτιάχνει βραστή φέτα. Και το είχε για καμάρι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει, το έχετε ξανακούσει? Ναι, θέλω να το καταλάβω εγώ. Όπως έτσι, το παστερίωνε. Έβραζε γάλα δηλαδή. Όπως έγινε η διαδικασία τώρα. Προφανώς το χόχλαζε, κατ' εμέ. Το χόχλαζε για να φάει τρίψα. Όχι, το χόχλαζε, έτσι ξέραμε εμείς. Εμείς ξέραμε να χοχλάξει το γάλα. Και τάφνε και κρύωνε και αυτή είναι η βραστή φέτα. Το θυμάστε εσείς? Θερμοκρασία. Αυτό είναι λοιπόν η βραστή φέτα, ότι έβραζε το γάλα το. Έβραζε το γάλα χωρίς θερμόμετρο. Άρα το χούχλαζε, καλά λέω. Το γάλα ήταν κρύο. Κάρμε το άλλο που στάνα πέραντε εκεί. Έφερα το πέρα εδώ. Είναι 20 βαθμούς. Το έβαζε λίγο στη φωτιά, το ζέστερ, το δαχτυλάκι εκεί. Όχι, όχι, συγγνώμη, θυμάμαι, επαναλαμβάνω. Είπαμε τα βιώματά μας και τα ακούσματά μας. Από τον πατέρα μου, αυτός
φτιάχνει βραστή φέτα. Όπως σας το λέω. Εγώ δεν έχω ιδέα. Εγώ παλιά δεν θυμάμαι κανένα βραζικά. Πατέρα μου κουβέντα. Ωραία. Τέλος, μην με αγκρηγορούμε, πέρασε. Έχουμε 5 κιλά γάλα. Οτιδήποτε. Είτε είναι γίδας, είτε είναι πρόβιο, είτε είναι μείγμα, είτε είναι αγελάδος. Γάλα. Στο γίδινο το γάλα του ταιριάζει πιο πολύ. Εκεί λοιπόν στα 5 κιλά γάλα το ανεβάζουμε στους 85 βαθμούς. Ανακατεύοντας 85 βαθμούς. Και έχουμε ένα ποτήρι του κρασιού ξύδι ή μία κουταλίτσα του γλυκού ξινό που το διαλύουμε στο ποτηράκι του ξινού. Μόλις πιάσουμε λοιπόν τους 85 βαθμούς, ρίχνουμε το ξύδι μέσα και αυτομάτως έρχεται αυτό και κόβει. Και ανεβαίνει επάνω το πείγμα και χωρίζει κάτω το τυρόγαλο. Το αφήνουμε σε πολύ σιγανή φωτιά 5 με 7 λεπτά μέχρι να σκάσει. Δηλαδή, όπως ανέβει και αυτό επάνω, θέλουμε και ένα πεντάλεπτο να ψηθεί λίγο, να μας βγάλει την πρώτη φουσκάλα όπως βγάζει η μιτζήθρα. Μόνο που σκάει, σβήνουμε τη φωτιά μας και το αφήνουμε άλλα 5-10 λεπτά. Αυτό αρχίζει και ενώνεται πολύ ωραία μεταξύ τους και με μία κουτάλα σουρώματος το βάζουμε σε ένα σουρωτήρι από τα μακαρόνια. Το βάζει σε μικρά καλουπάκια. Σε μικρά καλουπάκια, οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πήραμε τυρί. Αυτό το τυρί τρώγεται αμέσως. Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον τρόπο πείγματος. Εμένα μου αρέσουν τα καυτερά. Στρώνω μια κουταλιά από το πείγμα στο καλουπάκι και ρίχνω λίγο μπούκο. Έχω ωραίες πιπεριές από τον κήπο, κόβω λίγες κόκκινες, πράσινες κτλ. Ρίχνω ενδιάμεσα, το στολίζω και λίγο αλατάκι. Δεύτερη στρώση τυριού. Ξανά το ίδιο. Τρίτη στρώση τυριού. Και στο τέλος, αφού του βάλω και λίγο βάρος από πάνω, να το βοηθήσω να φύγουν και τα υπόλοιπα υγρά που έχει μέσα, την άλλη μέρα το πρωί θα έχω ένα φανταστικό πτυράκι που μοιάζει με κασεράκι. Και μπορεί να το φάτε από την επόμενη και αν θέλετε να το κρατήσετε γιατί έχετε περισσότερο γάλα και έχετε περισσότερο τυρί, μπορείτε να το διατηρήσετε ή σε άλμη ή σε λαδάκι. Όχι ελιάς, σε σπορέλαια. Γιατί το σπορέλαιο δεν παγώνει. Τι υπολείπεται αυτό το πήξιμο του φυσιολογικού. Ναι, το ένα δεν έχει ορίμανση. Χάνει σε γεύση. Σε αξία. Και σε αξία. Και σε αξία. Το ένα εμπλουτίζεται με τα μικρόβια και ακολουθεί η χημεία του μια διαδικασία ώστε και μετά την ορίμανση, αφού περάσουν ένας-δύο μήνες συνήθως, αρχίζουν οι δεσμοί των οσμών και των γεύσεων να ελευθερώνονται στο πείγμα ώστε όταν το τρώμε να το γευόμαστε. Δεν έχετε φάει τυρί που λέτε αυτό είναι σαν ασβέστης. Δεν έχει γεύση. Αυτό έχει γίνει γρήγορα, έχει δοθεί στο εμπόριο. Με αποτέλεσμα, ενώ ένα τυρί παλιό είναι σαν το κρασί το τυρί. Είναι ζωντανό. Το τυρί και το κρασί είναι ζωντανά. Μια άλλη απορία μου, μάλλον καχυποψία μου. Όλο εμείς λέμε, οι παλιοί θέλουμε να... Αυτό θέλω να μας πούν και κάτι. Εμείς οι παλιοί που κάνουμε, εμείς. Εμείς είμαστε γερότες. Συγγνώμη λίγο, μια άλλη υποψία μου. Υποψία. Να μην βάλω το προφανώς. Οι βιομηχανίες γάλακτος πίζουν με αυτόν τον τρόπο. Μη μου απαντήσεις. Όχι, συγγνώμη. Δεν θέλω απάντηση. Αλλά εγώ η υποψία μου. Αν κάποιοι λοιπόν δεν έχετε φάει χλωρό τυρί ή δεν έχετε φάει και δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός σας, να μην δοκιμάσετε. Να φάτε χλωρό τυρί σε μια χλωρόπιτα που έχει ψηθεί και έχει πάει 200 βαθμούς άνετα. Είσαι καλά. Ειρήνη, 10-13 χρονών, 14 ήμουν να πάω στο πονό. Και τι θυμάστε? Πιάναμε το μαστάρ, μη συγχωρείτε. Και πήρατε κατευθείαν. Και το πήραμε. Δεν είχε ούτε μικρόβια, ούτε τίποτα. Δεν μας πήρατε. Τώρα εσύ μας μιλάς το γάλα, όλο μικρόβια.
Όχι, και κάτι τώρα, αυτό, το είπε, συγγνώμη. Δεν είναι μαθημένο το σώμα. Γιατί τον αφρό που τρέχαμε από το δάχτυλο. Δεν είναι ούτε. Και η φύση όμως δεν είναι. Το γάλα. Ηλία. Το γάλα μέσα από το μαστό του ζώου. Το γάλα μέσα από το μαστό του ζώου βγαίνει στήρο μικροβίο. Είναι στήρο μικροβίο. Η επιμόλυνση γίνεται από τον μαστό, από τα χέρια, από το δοχείο και από την ίδια την ατμόσφαιρα. Το γάλα βγαίνει στήρο μικροβίων. Γι' αυτό και το μικρό το αρνί, βυζένοντας, δεν παθαίνει κάτι. Έλα, ποιος δεν θα σκουθεί άλλος. Άντε, άντε, γεια σου. Tarme vla kanta mesa meta provada se mia palo carnava quando abbiamo finita se mia palo carnava παλιά μου φίλε μάλα. Κώστα Γιάννης, Κώστα, Κώστα. Γελέτσιτε. Καρδάρα. Αυτός είσαι, θα το βάζει βαλίδε. Καμεράς άλλος, μπράβο. Βλέπεις, ε, καλά. Το πίβλα κάντο πίξα με και το τι σε μια παλιότσα. Ναι, που δεν ξέρετε τι είναι τσαντίλα είναι αυτό. Σοβαρά, τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι τσαντίλα. Σε μια παλιό. Έλα το χωρίς! Άντε! Βλέπω τι! Παρασκευούλα! Άσε με βοριά να πλύνω! Άσε με βοριά να πλύνω! Άσε με βοριά να πλύνω, καραγκούλα με σαφήνω. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι, σου στο παραθύρι σου. Κι αν η παντρός θα μείνω για το χατήρι σου, για το χατήρι σου. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο. Μην τρέπεσαι, πες το. Πώς καστώ. Τέχεις βασίλη και μου μαράβι και σε μου μαράβηκες. Ποιος σε βάλε σε λόγια και μα παράβει, σε μα παράτησες. Έλα, έλα, με και μένα, να περνάς χαριτωμένα. Πάρω και θέλω να την πάρω, για δεν την πάρω με καλό θα παντρευτώ το καθόλου. Παντρευτώ το καθόλου.
Thank you.
Εμείς τώρα θα κόψουμε και να το βάλουμε στην τζαντίλα. Όποιος θέλει να δει πώς είναι το πείγμα που δεν έχει ξαναδεί, μπορεί να έρθει κοντά μας. Έπειξε. Το βλέπουμε. Δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το τέλειο. Λοιπόν, κόβουμε. Εγώ πρέπει να πω. Κόβουμε σε κυβάκια. Και ο σκοπός μας σε αυτήν τη φάση είναι να φύγει το νερό μέσα από το γάλα. Η στάλπα είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Οι παλιοί ξέρουν. Οι παλιοί το λέγανε, νομίζω, στάλπα αυτό. Ναι. Ο παππούς μου ξέρει γιατί το κάνει. Ποιο αυτό, στάλπα. Ναι. Αυτό, δεν λέγεται στάλπα. Πιχτόγαλο. Ναι. Στάλπα στην Καταμάχη το λένε στάλπα. Oh,
και μαγιά μου έχεις κάνει, βλέγος Συριανή γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, βλέγος Συριανή γλυκιά. Αλλάζει, μάστε. Χάρηκα πολύ που σας συνάντησα απόψε εδώ και εύχομαι σε μια άλλη συνάντηση με καλύτερη επιτυχία. Να είστε καλά! Να είστε καλά! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο, τον Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλα όλα!